Η πανδημία του κορονοϊού που έπληξε την πατρίδα μας, την Ευρώπη και τον υπόλοιπο πλανήτη, ανέδειξε και ταυτόχρονα επιβεβαίωσε τις αδυναμίες του υφιστάμενου οικονομικού και κοινωνικοπολιτικού συστήματος, το οποίο τα τελευταία 30 χρόνια, μέσα από την παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, έχει κυριαρχήσει. Επίκεντρο του δεν είναι ο πολίτης και οι πραγματικές του ανάγκες, αλλά το κέρδος και η συσσόρευση του πλούτου όσων το δυνατόν σε λιγότερους. Στην περίπτωση της πατρίδας μας, άρχισε με το φιάσκο του χρηματιστηρίου την περίοδο 1999-2001, για το οποίο κανένας δεν πλήρωσε. Συνεχίστηκε με την ασυδοσία των τραπεζιτών την περίοδο 2008-2012. Να υπενθυμίσουμε τα αξιόγραφα, τα εικονικά δάνεια, τις αμφίβολες και επισφαλείς επενδύσεις κυρίως στο εξωτερικό, τις επιλεκτικές διαγραφές δανείων και άλλα, για την οποία και πάλι κανένας δεν λογοδότησε. Ακολούθησε η οικονομική κρίση, το κούρεμα των καταθέσεων, το επιχειρηματικό πλήγμα σε πολίτες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις και φυσικά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Και δυστυχώς σήμερα συνεχίζεται με την εκποίηση των ακινήτων, κυρίως των πολιτών που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να εξασφαλίσουν μια ισχυρή νομική αρρωγή για να προστατεύσουν την περιουσία τους. Το κράτος και το σημερινό σύστημα αφήνει τους πολίτες ακάλυπτους, ιδιαίτερα των χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων. Δεν τους παρέχει την αναγκαία προστασία. Αντίθετα, συστηματικά και απροκάλυπτα προστατεύει και ενισχύει την ασυδοσία, κυρίως των τραπεζιτών, σε βάρος των πολιτών. Δεν είναι τυχαία η σημαντική συρρήκνωση της μεσαίας εισοδηματικής τάξης και των μεγάλων ποσοστών συμπολιτών μας που βρίσκονται κάτω ή κοντά στο όριο της φτώχειας. Επιπρόσθετα, σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες, η πατρίδα μας αντιμετωπίζει και τις ασύμμετρες απειλές της επεκτατικής πολιτικής της Τουρκίας, η οποία θέτει σε κίνδυνο τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας, τη φυσική, τη θρησκευτική και την εθνική επιβίωση του Κυπριακού Ελληνισμού. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, η ΕΔΕΚ απευθύνεται σε όλες τις δυνάμεις του λαού μας. Πολίτες, ομάδες πολιτών, οργανώσεις, κόμματα που έχουν τους ίδιους προβληματισμούς και ανησυχίες να ενώσουν δυνάμεις και να συμπορευτούν για να αναχαιτήσουν αυτήν την καταστροφική πορεία στη βάση συγκεκριμένων αρχών, όπως για παράδειγμα η λύση του Κυπριακού να διασφαλίζει έναν κράτος, έναν λαό, να κατοχυρώνει πλήρως τα πολιτικά και τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των πολιτών με την εφαρμογή του ευρωπαϊκού κεκτημένου σε ολόκληρη την επικράτεια χωρίς παρεκκλήσεις. Η απόρριψη της Ζωνικής Δικοινωτικής Ομοσπονδίας, δεδομένου ότι νομιμοποιεί τη διχοτόμηση και κατοχυρώνει επικυριαρχικό ρόλο στην Τουρκία. Η κοινωνική και οικονομική πολιτική του κράτους να ενισχύει την κοινωνική συνοχή και να στηρίζει αποφασιστικά τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Η κατοχύρωση διαφάνειας και αξιοκρατίας στη λειτουργία του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και μετάβαση στη ψηφιακή πλατφόρμα λειτουργίας του κράτους για να μειωθεί σημαντικά η γραφειοκρατία. Η πάταξη της διαφοράς και της διαπλοκής είναι ακόμα σημαντικό ζήτημα το οποίο θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε το συντομότερο δυνατόν με τη μεγαλύτερη δυνατή επάρκεια. Και τέλος, η ενίσχυση του δημόσιου τομέα υγείας και η δημιουργία συνθήκων για προσφορά υψηλού επίπεδου ιατρικής και φαρμακευτικής υπηρεσίας στους πολίτες, κυρίως αυτούς τους πολίτες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να την εξασφαλίσουν με άλλον τρόπο. Είναι η ώρα της ενότητας. Είναι η ώρα της συμπόρευσης. Είναι η ώρα της επικοδομητικής συνέργειας προς όφελος του λαού και των πολιτών και της πατρίδας μας. Η ΕΔΕΚ δηλώνει έτοιμη να συμβάλλει αποφασιστικά προς την κατεύθυνση υλοποίησης αυτού του στόχου. Δεν διεκδικεί ποδηγέτηση, αλλά συνεργασία σε πλαίσιο ισοτιμίας, αλληλοσεβασμού και εντιμότητας. Είναι η ώρα να υλοποιήσουμε αυτό που έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Η ισχύς εν τη ενώση.